σκέπη πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις, με φιλάς και ξαναβγαίνεις. Δευτέρη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ. Έχεις γράψει τόσα φανταστικά τραγούδια και έχεις ερμηνεύσει και θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο από όλα αυτά που αγαπήσαμε που να έχεις εσύ ιδιαίτερη αδυναμία. Θα έλεγα ότι το Παρασκευή πρωί είναι ένα τραγούδι που το ξεχωρίζω, γιατί έχει μια νοσταλγία έτσι παλιού λαϊκού τραγουδιού που εγώ την αγαπώ, αγαπώ το λαϊκό τραγούδι και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που το έχω στην καρδιά μου. Παρόλο που το λαϊκό τραγούδι θα το βάλω σε εισαγωγικά και μπορεί και όχι, έτσι λίγο παραγωνίζεται στην εποχή μας, έχει τόσο δύναμη που δεν μπορεί να το καταπολεμήσει κανένας, τέλος. Που σ' αγαπώ και μ' αγαπάς, τι να το κάνω. Ήμουν σε ένα φούρνο μια φορά και έρχεται μια κοπέλα μου λέει, πες μου τι ξέρεις για τη ζωή μου, λέει, για να έχεις γράψει το τι να το κάνω, ξέρεις τη ζωή μου. Νομίζω ότι και αυτή είναι και η επιτυχία των τραγουδιών. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για το τραγούδι «Η Αθήνα μου». Το περίμενες ότι θα γίνει όλο αυτό? Ήξερα ότι είναι ένα δυνατό τραγούδι. Ήξερα ότι είναι ένα τραγούδι που εγώ το άκουγα και με συγκινούσε. Αλλά δεν περίμενα, ας πούμε, ότι θα γίνει αυτό που έγινε πραγματικά και είναι μεγάλη μου χαρά. Και έχω λάβει πάρα πολλά βιντεάκια και μηνύματα από μανάδες και πατεράδες που παιδάκια από 2 χρονών που μόλις περπατάνε, ξέρω εγώ, μέχρι και 15 χρονών, ξέρω εγώ, χορεύουνε ζεμπέκικο με το τραγούδι. Πολλοί είπαν ότι ίσως το τραγούδι αυτό δεν έπρεπε να το πει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εγώ απαντάω ότι τα τραγούδια δεν έχουν στιγμή. Δεν υπάρχει τραγούδι εποχής. Τα τραγούδια θέλουν αλήθεια. Όταν ένα τραγούδι έχει αλήθεια, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Πώς είναι αλήθεια ο Κωνσταντίνος ως συνεργάτης και ως φίλος? Ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακίνητος, ο οποίος δουλεύει ασταμάτητα και όταν κοιμάται ασχολείται με αυτό που κάνει και δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Και σαν φίλος είναι... εντάξει, περνάμε πολύ ωραία, αυτό θα πω. Γελάμε πολύ και ταιριάζουν τα χνότα μας, να το πω λαϊκά. Μας πρόδωσε και στιγμιότυπα από το γάμο σου πριν από λίγο καιρό. Παντρεύτηκα. Είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος, είμαι ερωτευμένος, είμαι καλά. Είσαστε καιρό μαζί? Είμαστε, ναι, είμαστε 5-6 χρόνια. Θέλει αγάπη τρέλα, έλα έρωτα μου, έλα. Υπήρξαν στιγμές που δεν το διαχειρίστηκες, που λύγησες? Ήτανε τότε με την απώλεια του πατέρα μου, αλλά δεν χρειάζομαι, να ξέρεις, δεν χρειάζομαι και μια απώλεια πατέρα εγώ για να συγκινηθώ γενικά, γιατί συγκινούμε και με τις διαφημίσεις. Δηλαδή, ελληνική ταινία, ας πούμε, δεν τη βγάζω χωρίς κλάμα. Έχω περάσει και στιγμές, ας πούμε, που δεν είχα να πάρω τσιγάρα. Έχω διαβάσει κάπου ότι κάποια περίοδο της ζωής σου είχες πάρει αρκετά κιλά. Ναι, ναι, ναι. Είχες φτάσει... Ήμουνα σχεδόν 200 κιλά, 198 κιλά. Πόσο καιρό πριν, Λευτέρη? Είναι πριν από 10 χρόνια τώρα. Πήρα μια απόφαση, κατάλαβα ότι είμαι άρρωστος, γιατί καλός ή κακός όποιος έχει αυτά τα κιλά είναι άρρωστος. Και πέρασα 2,5-3 χρόνια κολοκύθια, αγκούρια, κοτόπουλο και νερό. Προτείνω να όποιος θέλει να το κάνει να πάει σε κάποιον ειδικό. Εγώ το έκανα μόνος μου. Θέλει πολύ προσήλωση και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχασα σχεδόν 80 κιλά. Τώρα με τον COVID πάλι, γιατί είχαμε διαδρομή ψυγείο καναπέ μέσα στον COVID, πήρα κανένα 15 πίσω. Τώρα πάλι είμαι στο διάδρομο της κατηφόρας. Ήταν όλα ψέματα, ήταν όλα ψέματα. Θα ξεκινήσουμε τώρα πάρα πολύ σύντομα στις 2 Δεκεμβρίου στο Crystal by Jack Lounge που θα είναι στη Νέα Σμύρνη. Θα είμαι εγώ και έτσι και νέα παιδιά. Θα κάνουμε ένα λαϊκό πρόγραμμα.